Γιάννη, το Πασόκ έχει πρόεδρο. Έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πετυχαίνει μια μεγάλη ευρεία νίκη, με πολύ μεγάλη διαφορά, 60-40, και παραμένει στο τιμόνι του κόμματος και θα συνεχίσει αυτός πλέον να κυνηγήσει την κυβερνητική προοπτική για το κόμμα που η ιδρυτική του διακήρυξη ξεκινάει ως εξής: η τραγωδία της Κύπρου, καθώς και οι κίνδυνοι που έχουν προκύψει για το έθνος. Το Πασόκ ιδρύθηκε στη σκιά της τραγωδίας της Κύπρου. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία για τους τηλεθεατές του ΑΛΦΑ Κύπρου, νομίζω αυτό. Βεβαίως. Είναι ένα κόμμα το οποίο ιστορικά έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα εθνικά θέματα. Και η εκ νέου εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει ότι θα συνεχίσει στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας με μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Να το πω απλά δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να είναι ο κορμός της δημοκρατικής παράταξης. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και από εκεί και πέρα να διευρυνθεί τόσο προς το κέντρο όσο και προς αριστερά. Να πρωταγωνιστήσει και να είναι αυτός ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βοηθούμενος βέβαια και από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια σταθερή άνοδο μετά από μια κούρσα 100 ημερών, στην οποία πραγματικά ξεχώρισε ο πολιτικός πολιτισμός και όχι οι προσωπικές επιθέσεις. Δείχνουν προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ το βίντεο που μόλις παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του ΑΛΦΑ Κύπρου, Γιάννη. Νομίζω είναι αισθητή η διαφορά. Βλέπετε, είμαι στα κεντρικά γραφεία, εδώ που ακριβώς από πάνω υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη. Στην είσοδο ακριβώς υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη που ξεκινάει με την τραγωδία της Κύπρου. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος από την επιλογή του να πάει στις εσωκομματικές εκλογές. Έκανε ένα πολύ δυνατό αγώνα προεκλογικό, παρότι είχε 5 υποψήφιους απέναντί του να αμφισβητούν την ηγεσία του. Κατάφερε και επικράτησε με το Χάρη Δούκα και αυτός να πετυχαίνει ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 40% στο δεύτερο γύρο. Αν θέλετε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν παρακαταθήκη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Όμως σίγουρα είναι ο μεγάλος ηττημένος της βραδιάς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε, αναβαπτίζεται με πλέον εντολή ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων σε έναν ευρύτερο χώρο που δεν περιλαμβάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αλέξη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τα κατάφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλή συνέχεια.